Αναστέλλεται τελικά η επίσχεση υπηρεσιών των γιατρών του ΕΟΠΗ. Αποφασίζουμε την αναστολή των κινητοποιήσεων προκειμένου να σταματήσει ταλαιπωρία των ασφαλισμένων και να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την υλοποίηση των συμφωνηθέντων. Σε περίπτωση υπαναχώρησης, η Ένωση Γιατρών ΕΟΠΗ θα καλέσει εκ νέου σε δυναμικές κινητοποιήσεις τα μέλη της από 1η Σεπτεμβρίου, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ένωσης Γιώργος Ελευθερίου. Κατά τη σύσκεψη, την οποία συμμετείχαν ο Γενικός Διευθυντής του ΕΟΠΗ, Ιωάννης Βαφιάδης, καθώς και ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Μινάς Βλασταράκος, συζητήθηκαν τα θέματα των ληξιπρόθεσμων οφειλών και το ζήτημα των συμβάσεων. Όπως προκύπτει από τη συνάντηση, ο ΕΟΠΗ εντός των επόμενων ημερών θα εξοφλήσει ιατρικές πράξεις και επισκέψεις του μηνός Μαρτίου, ενώ εντός του Σεπτεμβρίου θα αποπληρώσει τις ιατρικές πράξεις του μηνός Απριλίου. Θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ετών 1-2012 και εντός του Σεπτεμβρίου θα ολοκληρωθεί η εκαθάριση των οφειλών του έτους 2012. Επίσης, θα υπάρξει άμεση νομοθετική ρύθμιση για την νομιμοποίηση της παράτασης της σύμβασης των γιατρών, ενώ εντός του Αυγούστου θα ξεκινήσει διαπραγμάτευση για σύναψη σύμβασης των γιατρών με τον ΕΟΠΗ, δίνοντας οριστικό τέλος στο καθεστώς των συνεχών παρατάσεων. Όπως αναφέρει ο ΕΟΠΗ, επιβεβαιώθηκε η βούληση του Υπουργού για συμμετοχή της Ένωσης στο θεσμικό διάλογο για τα προβλήματα του ΕΟΠΗ και την αντιμετώπιση τους, ενώ στους σχεδιασμούς του Υπουργείου για το νέο μοντέλο στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ο ιδιωτικός τομέας και οι συμβλημένοι γιατροί θα έχουν συμμετοχή προς όφελος των ασφαλισμένων και του ιατρικού κόσμου. Η διοίκηση του ΕΟΠΗ ζητά να την εφαρμογή του νόμου περί αυτόματης καταβολής των εισφορών υγείας στον ΕΟΠΗ και καλεί τα ασφαλιστικά ταμεία και το Υπουργείο Εργασίας να προχωρήσουν άμεσα στην αποπληρωμή των οφειλών τους προς τον ΕΟΠΗ ύψους 1,4 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να μπορέσει ο οργανισμός να επιτελέσει το έργο του, να εξυπηρετεί τους ασφαλισμένους και να αποπληρώνει κανονικά το σύνολο των παροχών του.